συμπληρωματικά για το θέμα με τα νεκροταφεία. Εκτός από αυτά που αναφέρεσαν, ότι αυτό συζητιέται μία φορά το χρόνο εν ώψη κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν μπορεί να γίνει και βέβαιως έχει απαντηθεί το έγγραφο, εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Εμείς, εγώ προσωπικά σαν δήμαρχος, με τις περιορισμένες πλειοψηφίες του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι, τις δημοτικές αρχές, εμείς μόνο μειώσεις έχουμε κάνει στα τέλη νεκροταφείων. Αύξηση δεν έχουμε κάνει ποτέ. Έτσι. Αύξηση δεν έχουμε κάνει ποτέ. Σας θυμίζω ότι στα περσινά τέλη κάναμε μείωση 20%. Τώρα κάποιοι, δεν ξέρω για ποιους λόγους, επανέρχονται και έχουν, ο καθένας έχει και το σκοπό του και μιλάει για μείωση κτλ. Ωραία που είναι η μείωση. Αλλά στο κομμάτι αυτό, εμείς πιστεύω ότι έχουμε κάνει το παραπάνω το καθήκον μας. Έχουμε κάνει μόνο μειώσεις στα τέλη των νεκροταφείων και βεβαίως αν δείτε αθροιστικά τα δικά μας 9 χρόνια που είμαστε ως Δημοτική Αρχή, θα δείτε ότι τα τέλη τα οποία σήμερα έχουν διαμορφωθεί στο Δήμο είναι πολύ μικρότερα. Να μιλήσω καλύτερα για το Καποδιστριακό Δήμο Κορινθίων, είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με αυτά τα οποία παραλάβαμε εμείς πριν από 8 χρόνια. Και τα τέλη, ξέρετε που τα πιο πολλά είναι και ανταποδοτικά, αυτό σημαίνει ότι καταφέρουμε με λιγότερα χρήματα να έχουμε και έξω επίπεδο υπηρεσίες με λιγότερα χρήματα. Αυξήσαμε, ακούστε κάτι, επειδή απευθυνόμαστε σε όλο το Δήμο, αυξήσαμε σε μερικές δημοτικές ενότητες, ήμουν προσεκτικός. Είπα στον Καποδιστριακό Δήμο Κορινθίων. Μόνο μειώσεις έχουμε κάνει. Αλλά δεν μπορεί να μιλάμε για ενιαίο Δήμο και κάποιοι να θέλουν να έχουν τέλη και του χρόνου πάλι θα ξεκινούν στις δημοτικές ενότητες. Μέχρι να πάμε ίδια σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Οι ίδιες υπηρεσίες, ίδια ανταποδοτικά. Να το καταλάβετε. Δεν μπορεί να εισπράττουμε ελάχιστα από κάποιες κοινότητες και να θέλουν την ίδια παροχή υπηρεσιών. Ο στόχος είναι να πάμε και, αυτό, και αυτή η έννοια ο Καλλικράτης. Να πάμε σε τέλη ενιαία. Σας θυμίζω λοιπόν ότι σε κάποια άλλα, αλλά εσείς ό,τι που κάνουμε μειώσεις και υπάρχει όφελος για τους πολίτες, αυτά τα ξεχνάτε, τα κάνετε γαργάρα. Σας θυμίζω ότι κάναμε μειώσεις περίπου 80% στα τέλη ίδρυψης κάποτε στη Σολυγία. Δεν είδα να το λέει κανένας. 80% κάναμε, είναι ανταποδοτική υπηρεσία. Τότε τόσο τους τύχησε η υπηρεσία ίδρυψης της Ολυγεία. Δεν κατηγορώ καμιά προηγούμενη δημοτική αρχή. Κάναμε κλήσεις από 400-450 μέτρα. Όταν λοιπόν πήγαμε τη διαδικτύωση, πήγε νερό με μικρότερο κόστος λειτουργικό, είχαμε τη δυνατότητα και κάναμε μειώσεις. Τα τέλη είναι ανταποδοτικά. Ίδιες υπηρεσίες, ίδια τιμή. Και κάποια στιγμή πρέπει να συγκλίνουμε. Δεν μπορεί να έχουμε διαφορετικά τιμολόγια. Έτσι, μην βλέπετε μόνο τη δημοτική ενότητα άσπρη γέρο. Έτσι, εγώ είμαι αποσυντικός και σας είπα ότι στο Δήμο Κορινθίων έχουμε κάνει μόνο μειώσεις. Και στα τέλη καθαριότητας και στα τέλη, στα υπόλοιπα τέλη που υπάρχουν. Λοιπόν, μια που απαντάω σε εσάς κύριε Σούκουλη, για άλλη μια φορά, έχω κουραστεί να το λέω, το Κύπρο του Λεχαίρου θα γίνει το Κύπρο του Λεχαίρου. Ξέρετε πολύ καλά την περιπέτεια που περάσαμε μέχρι να συμβασιοποιηθεί. Παρασκήνιο υπήρχε, κύριε Σούπολη, που κάναμε τη σύμβαση για να πάρει το συμβατικό έλεγχο κάποιους μήνες και μετά τις εκλογές βεβαίως. Μεγάλο παρασκήνιο, κύριε Σούπολη, υπήρχε. Μεγάλο παρασκήνιο. Εντάξει. Στείλαμε ένα προσηματικό έλεγχο λοιπόν των διαδικασιών. Και πήραμε απάντηση μετά από πολλούς μήνες και μετά από τις εκλογές βεβαίως. Εντάξει, ουδέν σχόλιο περί αυτού. Το γήπεδο λοιπόν θα γίνει. Όπως σήμερα σας πω ότι τελείωσε το γήπεδο του Αγίου Βασιλείου, όπως ρίχναμε σε λίγες μέρες τελειώνει και το γήπεδο του Σπαθοβουνίου, έχει πέσει το ποτάρι, έχει πέσει και η άμμος στη ψηλή, θα πέσει λοιπόν και το αγαουτσού τις επόμενες 2-3 μέρες και πιστεύω την άλλη εβδομάδα θα τελειώσει και το Σπαθοβούνιο. Μετά οι εργασίες μεταφέρονται στο γήπεδο στο Γαλατάκι. Θα τελειώσει και αυτό. Μην ξεχνάτε ότι κατά τύχη, όχι κατά τύχη, σύνολο τη διαδικασία προκλήθηκαν, είναι εργολαβία του ιδίου εργολάβου. Εντάξει. Αν έχετε κατανοείτε ότι ένας εργολάβος δεν μπορεί να δανείζει το Δήμο όταν υπάρχουν καθυστερήσεις για πληρωμές κτλ., να δανείζει το Δήμο και να έχετε και τεράστια νήματα. Ένα μετά το άλλο τα γήπεδα, γιατί οι πληρωμές πλέον προχωράνε κανονικά, χωρίς καμία καθυστέρηση. Προχωράνε κανονικά
ένα με άλλο όλα τα κήπεδα θα τελειώσουν. Έτσι. Να τελειώσει το Βερατάκι, μετά θα πάμε και στο Λέκιο. Το κήπεδο λοιπόν για άλλη μια φορά κουράστηκα, θα τελειώσει και του Λεχαίου. Απλά. Έτσι. Θα τελειώσει και του Λεχαίου. Και μην ξεχνάτε ότι στο Λέκιο είχαμε κάνει εργασίες κάποια στιγμή, αρκετές, χωρίς καν να υπάρχουν και συμβάσεις κάποια στιγμή. Όταν είχαμε εμείς εκεί μήνες προσηματικό έλεγχο, κάναμε εργασίες. Λέμε, θα είχαμε κάνει άψογα όλα. Η δημοκρασία έχει μια άψογα δημοκρασία. Δεν περιμέναμε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Καταλάβατε. Λοιπόν, το κήπεδο λοιπόν θα γίνει και πιστεύω θα γίνει έγκαιρα μέχρι να ξεκινήσουν τις προετοιμασίες των ομάδων το καλοκαίρι. Θα έχει γίνει και το κήπεδο του Λεχαίου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα, απλά πράγματα, προαστιακός πόλης να γίνει μια επιτροπή, μια παρατήρηση από πολλά στιγμιά μας προτείνει τον κύριο Τικυλάκη, να πείτε εσείς την κύριο Γιαννόπουλε, από την μίζω να μειοψηφία και ξέρω τι θέλει να πει. Εγώ για μένα θα πρέπει να υπάρξουν και αποφάσεις και των συνεδρίων της ΚΕΔΕ να τελειώσει το μονοπόλιο του ΚΕΔΕ. Είναι το μοναδικό μονοπόλιο που συνεχίζεται πάλι για άλλη μία φορά, το 2019 πήγε, ακόμα και με το μνημόνιο πήγε το 2019. Όταν υπάρχει έστω και ένα δρομολόγιο για ένα σημείο, δεν μπορεί να δρομολογηθεί κανένας άλλος να δρομολογήσει. Αυτό είναι το ιδιωτικό μονοπόλιο που έχει το ΚΤΕΛ. Κανένας δεν μπορεί να παρέμβει. Τα έχουμε πει πολλές φορές, επιχείρησε κάποτε το Κουτάκι να κάνει ειδικές του συνολικές δραμές. Εκεί που υπάρχουν συνολικές δραμές, είναι εκεί που δεν αντέδρασε ο φορέας που τσέχνε, δηλαδή στην Αττική, που ήταν κρατικός φορέας. Εκεί επιτράπησαν και δημοτικές συγκοινωνίες, αλλά απέναντι δεν υπήρχε κανένα ΚΤΕΛ, υπήρχε ένας κρατικός δημόσιος φορέας. Εκεί λοιπόν υπάρχουν δημοτικές συγκοινωνίες. Στην επαρχία που είναι το ΚΤΕΛ κυρίαρχο, δεν υπάρχει πουθενά δημοτική συγκοινωνία. Κάντε μια επιτροπή, να έρθετε σε επαφή. Πάντως η άποψη δική μου και το λέω ξεκάθαρα είναι ότι δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε καμία επιχορηγούμενη γραμμή. Η γραμμή αυτή έχει στοιχεία βιωσιμότητας, έχει αρκετό κόσμο, είναι ντροπή που το ΚΤΕΛ, το λέω ξεκάθαρα, είναι ντροπή που το ΚΤΕΛ δεν καλύπτει όλο το ωράριο λειτουργίας του προαστιακού σιδηροδρόμου. Από το πρωί που έχουμε το πρώτο δρομολόγιο μέχρι το βράδυ. Έχει βιωσιμότητα αυτή η γραμμή. Αν πάρει ένα μίνι μπας, έχει κάθε φορά πελάτες για να έχει βιωσιμότητα αυτή η γραμμή. Και να πηγαίνουμε και να έρθουμε πελάτες. Επιτροπή λοιπόν, θέλουμε και απέναντι στην ίδια ψηφία και να κάνετε την επαφή θεσμικά και να δούμε τι απαντήσεις θα πάρουμε. Ακούω για το. Μάλλον τώρα. Για το συνέδριο για τα ταμεία θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα να γίνει συνέδριο με επιχορήγηση του Δήμου. Και το λέμε ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει. Όποιος θέλει να κάνει συνέδρια, καλύπτει τι θα πάρει. Όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Να είμαι ξεκάθαρος, έτσι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει συνέδριο με επιχορήγηση του Δήμου. Καμία. Τώρα, να δούμε μερικά άλλα θέματα. Αναφέρθηκε εδώ το πάρκινγκ στο λιμάνι. Δεν κατανοώ. Έχω δει δηλώσεις και από τον επικεφαλή της Μίζωνας Αντροξοφίας, αλλά για πάρα στελέχη που κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή ότι παραλιακά έχει μετατρέψει ένα μεγάλο κομμάτι σε πάρκινγκ. Ας ξεκαθαρίσουν τι θέλουν. Αν θέλουν πάρκινγκ παραλιακό ή αν δεν θέλουν. Δεν μπορεί να είναι και με το ένα και με το άλλο. Εσείς τι θέλετε. Λοιπόν, 5 χρόνια θα δείτε τι θέλουμε, σιγά σιγά. 5 χρόνια με υπομονή θα δείτε τι θέλουμε. Με υπομονή. Διαβάστε και το πρόγραμμα, διαβάστε και τους προϋπολογισμούς και το νομικό προσώπο και του Δήμου και θα το καταλάβετε, σιγά σιγά. Σιγά σιγά θα το καταλάβετε. Λοιπόν, το ίδιο βεβαίως ισχύει και με το λεγόμενο συμπαραστάτη του Δημότη. Από τη μία θέλετε να δείχνετε ότι είστε μια σοβαρή παράταξη και από την άλλη ακούγονται κάτι τραγελαστικά, εμείς θα ψηφίζαμε ακόμα και τον αδελφό του Δημάρχου. Ξέρετε ότι έχει ιδιότητα μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου, προς τι αυτή λοιπόν η αναφορά. Μόνοι σας υποβαθμίζετε και γενικοποιείτε ένα θεσμό που συμπαραστάτε λοιπόν. Μην διακόπτετε κύριε Ανόπουλε, μην διακόπτετε. Κύριε σοβαρευτείτε λίγο. Δεν θα διακόψετε. Σοβαρευτείτε λίγο. Εγώ, ό,τι και να λέτε, ό,τι και να λέτε, ποτέ δεν σας διακόπτω. Σοβαρευτείτε λίγο.
Άλλωστε, άλλωστε θέλετε περίπου μία μέρα για να απαντήσετε, να τα σκεφτείτε σήμερα από τους συνεργάτες. Αύριο θα δώσετε συνέντευξη τύπου και θα πείτε αυτά που θέλετε. Μία μέρα θα σκεφτείτε, θα τα πείτε πιο καλά. Υπάρχει, ξέρετε κάτι, πρέπει μετά από τόσους μήνες να έχετε μάθει και τις διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αν θέλετε να είστε μια σοβαρή δημοτική παράταξη, θα φέρετε με υπογραφές και θέματα να μπαίνετε στην ημερήσια διάταξη, να ετοιμάζετε και εισηγήσεις, τη δική σας την άποψη λοιπόν για μερικά θέματα, και πάμε λοιπόν σε αυτές τις εισηγήσεις να γίνεται κουβέντα με πρωτολογία και δευτερολογία στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μην διαμαρτύρεστε όταν ξέρετε ότι τα εκτός ημερήσιας διάταξης από εσάς επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση και περιμένετε την απάντηση από την πλάτη Δημοτικής Αρχής και δεν έχετε το δικαίωμα. Αυτή λοιπόν την απάντηση την παίρνετε. Γελιοποιείτε το θέμα του συμπαρατάσεως στην πόλη, για το πάρκινγκ στο λιμάνι, μία μας δέτε θέλετε αυτοκίνητα, μία μας δέτε θέλετε αυτοκίνητα. Κύριε Ανώπουλε, μην διακόπτετε, αφήστε να ολοκληρώσετε τη σκέψη. Είχαμε διαβεβαίωση από τον κύριο Παπάρα και μετά... Από τον κύριο Παπάρα. Ακούστε κάτι. Αν θέλετε... Κύριε Πρόεδρε. Μην ακούτε, σας παρακαλώ. Όχι κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει όπως κάνετε παρατήρηση σε όλους να πείτε και στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Μπορδόση, ο κύριος Δήμαρχος δεν διέκοψε κανέναν, όπως και κανένας δεν διέκοπε. Γι' αυτό σας παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, να συνεχίσετε. Το ξέρουμε, αλλά... Το φρασιολόγιο είναι σημαντικό για αυτή την αίθουσα. Το φρασιολόγιο είναι ο καθένας, είναι υποκειμενικό, όπως το αντιλαμβάνετε. Α, βλέπω ταυτίζεστε κύριε Πρόεδρε. Ταυτίζεστε πλήρως. Ντροπή. Εντάξει. Σας παρακαλώ, κυρία Καλαμαντική. Όχι, ντροπή. Τι, τι σας είπα. Συγγνώμη, αλλά από την αρχή που εξηγήσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είμαστε υπόλογοι. Δεν είμαστε υπόλογοι. Ο κύριος Δήμαρχος και η Δημοτική Σύμβουλη δεν διέκοψαν καθόλου. Κυρία Καλαμαντική, μην σηκώνετε με το δάχτυλο. Σας παρακαλώ. Να ξέρω. Μα είναι δυνατόν να λέει τελειοποιήστε. Κύριε Παπαδόση, τι φωνάζει το κατά. Δεν ήταν αυτό που πόσε. Κύριε Κουριώτη, δεν, που σε μένα, σας παρακαλώ. Δηλαδή, εσάς σας αρέσει. Εσάς σας αρέσει, κύριε Κουριώτη. Συνεχίστε κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, επί της διαδικασίας λοιπόν σας ενημερώνω ότι ισχύει ένας κανονισμός. Ακόμα δεν έχετε χωνέψει ότι χάσατε τις εκλογές. Ακόμα δεν έχετε χωνέψει ποιο θεσμικό συμπιστεύτηκε ο πολιτιακός λαός. Δεν θα το έχετε χωνέψει ακόμα. Θα βγει και μία απόφαση που μπορείτε να κρατήσετε σε λίγες μέρες και θα το χωνέψετε σιγά σιγά. Και πιστεύω να ηρεμήσετε κάποιοι από εσάς. Κάποιοι να ηρεμήσετε. Κάποιοι να ηρεμήσετε. Εδώ, από την πλευρά του Προεδρείου, του Δημάρχου, της πλειοψηφίας, δεν γίνεται καμία διακοπή, ακόμα και σε πράγματα που ακούγονται και είναι εξωφρενικά. Καμία διακοπή. Ποτέ δεν σας γίνει διακοπή. Μόλις παίρνει το λόγο ο Δήμαρχος, υπάρχουν συγκεκριμένοι 2-3 από την πλειοψηφία που θέλουν να το διακόπτουν, άλλοι κάνουν και προφασμούς, οτιδήποτε. Δεν με απασχολεί, εγώ κοιτάω αλλού. Θα πάρετε τις απαντήσεις σε αυτά που ρωτάτε. Και οι απαντήσεις είναι ξεκάθαρες. Και αν θέλετε να λέγεστε σοβαρή παράταξη, φέρετε τα θέματα αυτά στην ημερήσια διάταξη, όπως προβλέπει ο κανονισμός, έχετε τις υπογραφές σε θέματα ημερήσιας διάταξης, να τα κουβεντιάσουμε. Με δικιά σας εισήγηση, με δικά σας στοιχεία. Τι να κουβεντιάσουμε. Τι να κουβεντιάσουμε. Μιλάτε και φαίνεται και θέλετε να πείτε τους σοβαρή παράταξη. Και ακούστε λοιπόν. Στεφάνι και αυτοκριστικά. Ήταν πολύ κουραστικό κύριε Νανόπουλε να πάτε στο λογιστήριο να δείτε στοιχεία τι έχουν εισπραχτεί και να έρθετε να κάνετε μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση σήμερα εδώ. Τι είπατε σήμερα. Βγάλατε την υποχρέωση απέναντι στον κύριο Ζούσα και σε κάποιους άλλους από το Στεφάνι που τους είχατε καλέσει να έρθουν εδώ. Αυτό κάνατε σήμερα. Βεβαίως, αυτό κάνατε. Αυτό. Θα κουβεντιαστεί, μου λέει ο κύριος Γκούτης ο Φάνης και ο αδελφός, θα κουβεντιαστεί αυτό, λέω ας κουβεντιαστεί. Και τι έχετε εδώ πέρα, ποια στοιχεία έχετε εσείς, τι έχει σπραχτεί μέχρι σήμερα.
Τι έχουμε εδώ στο στεφάνι μέχρι σήμερα. Έχετε κάποιο στοιχείο να μας πείτε. Τι τοποθέτηση είναι αυτή. Για πέστε μου, τι τοποθέτηση. Υπάρχει σοβαρότητα. Δεν υπάρχει. Κάνε κάτι να πάτε. Κάνε. Εσείς δεν είναι δυνατόν. Σας λέω λοιπόν, να πάτε στο λογιστήριο και θα σου πούν αμέσως πόσα χρήματα έχουν εισπραχθεί από τότε που είναι οι αναμονήτες εκεί και βεβαίως μπορείτε να δείτε και πόσα χρήματα έχουμε δαπανήσει για έργα ή δράση στο στεφάνι αυτά τα αντίστοιχα χρόνια. Μπορείτε. Και τότε λοιπόν θα έρθείτε εδώ και θα μιλήσετε για τα στατιστικά και αν αυτό δεν ικανοποιείται, έτσι, υπάρχουν, αν αυτό δεν ικανοποιείται, να πείτε την άποψή σας. Αλλά όχι και έτσι, χωρίς κανένα στοιχείο και φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, αυτά. Παίρνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάθεσης. Δεν έχει τεχνολογία στα... Το θέμα θα παρέπει να κάνω προλογία προφανώς. Είτε δεν μίλησα, ζήτησα το λόγο να μιλήσω γραμμικά. Για άλλη από προλογία. Δώσουμε ένα λεπτό να μιλήσω. Για να μην πετάγουν και μας δεν σετάσουν. Δεν θα μιλήσω γραμμικά. Στα πρώην ημερησίας διατάξεως δεν έχει τεχνολογία. Οπότε να πετάγουμε και εγώ αυτό που έφερα, να πετάγουμε, ναι. Σου λέω ευγενικότατα πρέπει να μιλήσω για ένα λεπτό. Είδε δεν μετάγαμε στον Ταγκαστά. Κύριε Ζαχαριά, δεν υπάρχει δευτερολογία. Μετά τον Δήμαρχο. Οπότε θα μιλήσω λόγω για γιο. Λοιπόν, κύριοι, είμαστε σοβαρότατη παράταξη. Τα θέματα μας είναι σοβαρότατα που θέλουμε. Κύριε Ζαχαριά. Είναι σοβαρότατα, άσχετα αν σας αρέσει ή όχι. Δεν έχετε το λόγο. Δεν με αφορά κύριε Πρόεδρε. Να είστε τα καταστά. Λοιπόν, να ξέρετε για το συμπαραστάτη του Δημότη να το πείτε ευθαρσώς στους Δημότες ότι δεν επιθυμείτε. Γιατί είναι πολύ όρημη η κατάσταση. Γιατί όταν σας λέει ο κ. Δανόπουλος ότι δεχόμαστε ό,τι θέλετε για το καλό των Δημοτών μας, πρέπει να το σεβαστείτε. Προφανώς δεν το θέλετε. Πέστε το όμως στους Δημότες να το ξέρουμε. Να